τεχνητή νοημοσύνη AI κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στη ζωή των ανθρώπων, χρησιμοποιούμενη σε διάφορους τομείς. Πρόκειται για μια τεχνολογία που αναμένεται να επηρεάσει καταλυτικά το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης, έχοντας ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Τι ακριβώς είναι όμως η τεχνητή νοημοσύνη και πόσο έχει εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων? Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής, που ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων, τα οποία μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και φυΐας. Κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι η μάθηση, η προσαρμοστικότητα, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η κατανόηση αποσυμφραζόμενα και η επίλυση προβλημάτων. Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1956 από τον Τζον Μακάρθι για την περιγραφή ενός θερινού εργαστηρίου, στο οποίο συζητήθηκαν οι μηχανές που σκέφτονται. Πρόκειται για μια τεχνολογία που αποτελεί σημείο τομής μεταξύ πολλαπλών επιστημών, όπως της πληροφορικής, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευρολογίας, της γλωσσολογίας και της επιστήμης μηχανικών. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις σε εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η ρομποτική, η μηχανική όραση, η μηχανική μάθηση και ο σχεδιασμός ενεργειών. Η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα πλέον μαθηματικοποιημένα και ταχαίως εξελισσόμενα πεδία της πληροφορικής. Σήμερα, ο τομέας αξιοποιεί περισσότερο υποσυμβολικές μεθόδους και εργαλεία καταγόμενα από τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τις επιστήμες μηχανικών, παρά από τη θεωρητική πληροφορική και τη μαθηματική λογική, όπως συνέβαινε πριν το 1990. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η τεχνητή νοημοσύνη μελετάται επίσης από την ηλεκτρονική μηχανική. Παράλληλα, συνιστά ένα από τα σημαντικότερα θεμελιακά συστατικά του διεπιστημονικού γνωστικού πεδίου της γνωσιακής επιστήμης. Η τεχνολογία AI έχει ανατρέψει τα δεδομένα της ανθρώπινης φύσης. Κάποια από τους ζωτικότερους κλάδους στους οποίους χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής είναι η επιστήμη, η ιατρική και η εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στον τομέα της υγείας και της ιατρικής έχουν σημειωθεί άλματα προόδου, με το AI να συμβάλλει στην ανάπτυξη φαρμάκων και εργαλείων για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση ασθενειών. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουν αρχίσει ήδη να λειτουργούν πιλωτικά έμπειρα συστήματα υποβοήθησης διάγνωσης γιατρών για την εξέταση ασθενών. Τα έμπειρα συστήματα έχουν κριθεί αρκετά αξιόπιστα στις αποφάσεις που λαμβάνουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές φορές είτε ταυτίζονται με τη γνωμάτευση του γιατρού, είτε τον βοηθούν να εστιάσει ταχύτερα στο σημείο όπου εντοπίζει την παθογένεια. Επιπλέον, με τη χρήση ψηφιακών διδύμων και τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρείται έγκαιρη πρόβλεψη και αναχέτηση πολύπλοκων και πολυπαραγωγικών παθήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η νόσος του COVID-19. Στην περίπτωση του COVID-19, η τεχνητή νοημοσύνη έχει χρησιμοποιηθεί σε συσκευές θερμικής απεικόνησης, σε αεροδρόμια καθώς και άλλα μέρη. Επιπλέον, το AI μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική διάγνωση της νόσου μέσω της χρήσης αλγορίθμων που μελετούν υπολογιστικές τομογραφίες θώρακα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού μέσω της παροχής δεδομένων. Στο σχετικά κοντινό μέλλον, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής πιθανώς να είναι σε θέση να πληροφορεί κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης το χειρουργό για το ποιο είναι το επόμενο σωστό βήμα. Στο ακόμα μακρινότερο μέλλον, θα είναι ίσως δυνατή και η πραγματοποίηση τμημάτων ή και ολόκληρης της επέμβασης ή εξέτασης από ένα ρομπότ. Το εάν τελικά βέβαια μία πλήρης αυτοματοποίηση θα είναι κέρδος για τον ασθενή ή όχι, μένει να το δούμε. Επιπλέον, οι επιστήμονες μελετούν πώς το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δεδομένων υγείας και την ανείχνευση προτύπων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και να βελτιώσουν τους μεμονωμένους διαγνωστικούς ελέγχους. Για παράδειγμα, ερευνητές ανέπτυξαν ένα ευφυές πρόγραμμα που εντοπίζει περιστατικά καρδιακής προσβολής. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε το έργο K-Connect που επιτρέπει την αποτελεσματική αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών μέσω της ανάλυσης ιατρικών κειμένων και της ανάπτυξης υπηρεσιών αναζήτησης. Στην επιστήμη έχουν γίνει πολλές εφευρέσεις με τη βοήθεια του AI. Ενδεικτικά, ερευνητές ανέπτυξαν ένα κράνος AI για την πρόληψη επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποσυμπίεσης εγκεφάλου. Επιπλέον, η θυγατρική της Google, DeepMind, ανέπτυξε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία AlphaFold, που έδωσε λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της βιολογίας που απασχολούσε τους επιστήμονες για δεκαετίες. Αυτό το σύστημα μπορεί να προβλέπει γρήγορα και με ακρίβεια πώς θα αναδιπλωθούν οι πρωτεΐνες, ποιο τρισδιάστατο σχήμα θα πάρουν
καθώς και ποια θα είναι η λειτουργία τους. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαγνώσει τον καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού, του εγκεφάλου, του δέρματος, ακόμα και του τραχύλου της μήτρας. Επίσης, αυτή η τεχνολογία μπορεί να ζητήσει ανθρώπινη βοήθεια για τη διάγνωση, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην κατανόηση της συμπεριφοράς, των συναισθημάτων και της λήψης αποφάσεων ενός ασθενούς με βάση τα δεδομένα που μοιράζεται ο ασθενής. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά και τη μάθηση και τον τομέα της εκπαίδευσης σε δύο μέτωπα, ως βοηθός μάθησης και σε επόμενο επίπεδο ως παρατηρητής μάθησης. Ειδικότερα, μία εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε έναν υπολογιστή ή μία έξυπνη συσκευή θα μπορούσε να αναλάβει το ρόλο του εκπαιδευτή ή του προσωπικού βοηθού του εκπαιδευόμενου, ακολουθώντας την πρόοδό του και προτείνοντας ενδεδειγμένες εργασίες ή εκπαιδευτικές ενότητες. Σε αυτή την περίπτωση, η προτεινόμενη εφαρμογή ίσως περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται διαδικτυακά ή μέσω εφαρμογών στο έξυπνο κινητό. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η ποιότητα της διδασκαλίας. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία δεν ωφελεί μόνο τους μαθητές, αλλά και τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, τους επιτρέπει να μειώσουν το κόστος παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα μπορούν να εκπαιδευτούν περισσότερα άτομα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό θα ωφελήσει τους πληθυσμούς σε υποανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες. Ενώ η τεχνολογία τρέχει ασταμάτητη με φρενήρεις ρυθμούς, η καθολική εφαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται πως θα ακολουθήσει μία βαθμία και σταδιακή πορεία. Συνοπτικά, η τεχνολογία AI συνεπάγεται πολλά ωφέλη για τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, μειώνει τις πιθανότητες ανθρώπινου σφάλματος, ενώ ρισκάρει μηχανήματα αντί για ανθρώπους. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η τεχνολογία είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή, εκτελεί ακατάπαυστα επαναλαμβανόμενες εργασίες, ενώ βοηθά και σε νέες εφευρέσεις. Ωστόσο, το AI ενέχει και κινδύνους. Συγκεκριμένα, μπορεί να καταστήσει τους ανθρώπους αδρανείς, καθώς πολλές εργασίες εκτελούνται πλέον από την τεχνολογία. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το AI ενδέχεται να ανοίξει την ψαλίδα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών, μετατοπίζοντας μεγαλύτερη μερίδα των επενδύσεων σε προηγμένες οικονομίες. Πιθανό είναι επίσης το ενδεχόμενο να μειώσει τις θέσεις εργασίας, να εξαλείψει το συναίσθημα, ακόμα και να επιβαρύνει την οικονομία, δεδομένου ότι το κόστος της δημιουργικότητας μπορεί να είναι υψηλό. Μία άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να απειλεί το δικαίωμα της ιδιωτικότητας, καθώς κάποιος τρίτος μπορεί να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα ενός χρήστη. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί της εποχής μας επενδύουν όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας, όσο και στην ανάπτυξη της εμπορικής τους διάστασης.